Ένα από αυτά τα απρόσμενα ταξίδια που τα κανονίζει μία μέρα πριν. Μαζί με τον Πέτρο αποφασίσαμε να πάμε στη Κέρκυρα για 2 ημέρες. Απλά για να πιούμε ένα καφέ. Αυτό το βίντεο είναι κυρίως για να επιθυμίζω στον εαυτό μου να μην φοβάμαι να ζω και να κάνω πράγματα για μένα. Το ταξίδι μας ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα και φτάσαμε στις 2 ώρα το μεσημέρι στη Κέρκυρα. Εκεί που μας περίμενε η Κατερίνα, ώστε να μας ξεναγεί στο νησί της. Κλείσαμε για Κέρκυρα. Τώρα έχουμε 15 ώρες πτήση. Θα πάρουμε 3 αεροπλάνα. Και αν όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε, που αφιβάλλω λίγο επειδή είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί, κάτω από λάθος. Λογικά θα μας κλείσουν από την άμεση. Μάλλον στην Κέρκυρα. Ναι, έχει κάτι θεματάκια με το. Με κάτι. Με κάτι τομή, ας το πούμε έτσι, της χώρας. Απλά μόλις κατάλαβα πώς να πάσουμε τα χέρια. Και μου λέει τελευταία στιγμή, μου λέει, α, να σου πω κάτι ρε, θες μου το πεις, θες μου λες, να σου πω κάτι, λέει, δεν έχω αναβολή. Μου έχει λήξει η αναβολή, λέει, και θα κάνω τώρα, μωρέ, εντάξει, πάμε, θα πάμε, ναι, τσάπα τα λεφτά που δώσαμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Νερό, με λάιμ. Ράχι το Θεό, βέβαια. Λέγε, τι είναι αυτό που έχεις πάρει? Νερό δεν είναι, μάλλον. Σιγά μου πληρώσω εγώ για ποτέ για σένα. Έλα τώρα, για σένα μιλάμε. Αυτά και με αυτά, το κέρασμα στο άλλο κέρασμα, φτάσαμε σε μπύρες. Εντάξει τώρα, δυσκολευτήκαμε λίγο είναι η αλήθεια. Έπρεπε να σηκωθεί όλο το τραπέζι, να πάει. Να μου πεις όχι, δεν μπορείς, ρε φίλε. Ντρέπομαι, ρε σιδέ. Κάσε να πάρεις κι εσύ άλλα ένα μεγάλο μέρος. Κοίτα ρε, πούς τι πίνουμε κι άλλο κάμ. Άσε με ήσυχο, μπορείς να με αφήσεις ήσυχο. Στο βάζω με στο στομά με το ζάρι. Ρε φίλε, τι να κάνω, έχει, το πιο. Όλα αυτά τα έχει πει μόνος του ρε. Και τον πιέζω. Για να πω την αλήθεια μου, μεθυσμένος δεν έχω πάρει ποτέ αεροπλάνο ρε φίλε. Όχι, ποτέ θα είμαι γνωστός αλκοολικός, αλλά ούτε εγώ έχω πάρει μεθυσμένος, λέω τέτοιο παιδί. Λεωφορείο πήγα να πω, αυτό μάλλον δεν θα είναι υπέρ μου. Και αφού πιάμε τους χυμούς μας από κριθάρι, ετοιμαστήκαμε να πάρουμε τις 3 πτήσεις μας. Κοίτα, με κατάτησα μαλάκες να τρώω μπάρες δημητριακών. Ποιος, εγώ. Καλά, μπάρες χωρίς σάχαρη, έτσι. Με ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε... Πού είμαστε? Σε Πολωνία, Γκεντάνσκ. Δεν έχει κανέναν, φίλε. Ότι και καλά είσαι χαρούμενος. Γεια! Έχεις απλώς το πράτσο μας. Τα παπούτσια τώρα. Και δεν είναι πόνα. Ρε γλέντια. Μετά από σχεδόν 20 ώρες ταξίδι και αφού απόλαυσα αυτή τη μελωδία, είχαμε φτάσει επιτέλους στην Κέρκυρα. Δυστυχώς πολλά από τα μέρη που θέλαμε να επισκεφτούμε ήταν κλειστά και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά είχαμε ανάγκη. Να χαλαρώσουμε και να μην κανονίσουμε τίποτα συγκεκριμένο. Να απολαύσουμε αυτές τις 2 μέρες χωρίς άγχος. Βλαχέρενα, στη Μαναγιά, τη Βλαχέρενα, και απέναντι είναι το Ποντικό νήσι. Και μέσα εδώ στο νερό έχουμε και τον αεροδιάδρομο, το αεροδρομίο μας, το οποίο είναι από τα πιο όμορφα αεροδρόμια. Σήμερα νομίζω ότι η μέρα θα είναι πολύ καλύτερη από τη χθεσινή πάντως, γιατί δεν είμαστε τελείως πτώμα. Εντάξει, σακούλες έχουμε. Εντάξει τώρα. Θα πάμε πρωινούλι, με καφέ για να έχουμε εκεί. Ναι. Θα πάμε στο Αχίλιο, μάλλον. Ναι. Πού είναι αυτό? Στην πόλη. Ναι. Κοντά. Κάπου θα πάμε. Πάει, γιατί μετά θα περνά στον δρόμο και δεν θα σου πάρω τίποτα. Μα έτσι. Γιατί είναι ακριβά εδώ. Μίλκο θα μου πάρεις. Πού το ξέρεις? Όχι μίλκο. Το μίλκο σε πονές χιλιά σου. Σε βλάκας μπαμπά. Εγώ μια στιγμή θα πάρω ένα τέτοιο, σαν αυτό το γκρι. Εγώ να πήγα τα μαράδια.
Καταμαράνι, δεν το κρύβει. Λοιπόν, περάσαμε από ένα μαγαζί στο οποίο ήταν σουζουτσάδικο. Σουζουκάδικο! Περάσαμε από ένα σουζουκάδικο. Σουζουτσάδικο! Σουζουκάδικο! Σουζουκάδικο! Ωραία, περάσαμε από ένα μαγαζί που ήταν σουζουκάδικο. Περάσαμε από ένα σουτζουκάδικο. Ναι. Το είπα. Σουτζουκάδικο. Σουτζουκάδικο. Περάσαμε από ένα σουτζουκάδικο. Ναι, το είπα. Μην το σκέφτησε πολύ. Σουτζουκάδικο. Σουτζούκι. Σουτζουκάδικο. Περάσαμε από ένα σουτζουκάδικο. Εγώ θέλω μια και το 25. Ναι, λοιπόν, όπως ξέρετε, είμαστε στην Κέρκυρα. Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς είναι το πώς καταλήξαμε εδώ. Ήταν λοιπόν να έρθει η Καταρίνα διακοπές. Και μία μέρα πριν πετάξει, είχαμε μαζευτεί εγώ, Κρίστη και η Καταρίνα, και θα πηγαίναμε για καφέ. Και λέει η Καταρίνα, παιδιά, δεν έρχεστε κι εσείς? Όχι, λέμε εγώ με τον Κρίστη στην αρχή. Και όσο το σκεφτόμασταν μετά, τόσο μας άρεσε η ιδέα. Και αποφασίζουμε τελικά να πάμε την ίδια μέρα όπως θα έφυγε η Κατερίνα. Παίρνουμε την Κατερίνα τηλέφωνο, τη λέμε τελικά θα έρθουμε κι εμείς αύριο. Μας λέει να πάτε, γιατί εγώ δεν θα πάω. Είναι η καλύτερη απόφαση που έχουμε πάρει τα τελευταία 25 χρόνια. Είμαστε μόνο 23 βέβαια. Εντάξει, θα πούμε 2 χρόνια δεν θα υπάρξει κάτι καλύτερο. Λες, ε. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση, ρε, γιατί μου φαίνεται πολύ πιστευτό. Και τελικά ήρθαμε, έχουμε χαλαρώσει απίστευτα. Κάνει πολύ ζέστη βέβαια και η Κατερίνα έπαθε η Ηλίας. Αλλά δεν μας πίστευε. Έπρεπε να της το πει η μάνα της. Η μαμά μου είπε ότι μάλλον με ταλαιπώρησε ο ίδιος. Εσείς δεν ζείτε. Αυτά, της είπαμε να πάρει ντεπών, δεν ήθελε. Δεν βάζω εγώ τέτοια πράγματα στον οργανισμό. Δεν είπα έτσι. Αλλά άμα το πει η μαμά. Ναι, αλλά η μαμά μου είπε τελικά να πάρω ένα ντεπών. Δεν θα πάρεις, δεν έχει. Βλέπουμε το κωδικό εδώ. Ψωνίσαμε 100 βιβλία. Συγγνώμη. Ναι. Γράφετε. Λοιπόν, Χρήστος. Όλα με χ. Ποιος είναι ο Χρήστος? 7. papaitzimel.com. Ρε Χρήστο. Εγώ είμαι. Γεια σας κύριε Χρήστο. Τι κάνετε? Έτσι λίγο χοντρή για μας. Χοντρή, δεν είμαι τόσο, δεν είμαι τόσο. Εντάξει. Σταλά τη θέλω. Αγάπη. Ναι. Θέλεις μπλούζα και Κέρκυρα. Ναι, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Excel, βλέπω. Για αλλάζω μικρό. Για κοίταξε. Πολύ δεν είμαι. Πάλι είναι, πάλι. Θέλω να πω και έτσι. Δεν γύρισες να σε δω. Λοιπόν, το παίρνω, ναι. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το φιλικό παρελθόν και κυρία. Άλλο περάσει κάτι τέτοιο από το μυαλό. Θα γίνει κι αυτό εδώ πέρα. Να μου κολλήσει τα. Τραβάει βίντεο, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Έτσι. Μόνο η Κέρκυρα. Και αφού σιγούρεψα τη θέση μου στην αρχική εντεκάδα της ομάδας, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε την Κέρκυρα. Όταν μπορείς να πεις όχι με σταθερότητα και σιγουριά, χωρίς φόβο ή ενοχές, τότε είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Το ότι καλύτερο έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες. Ότι προς το παρόν η Κέρκυρα μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφη. Έχει ειδικά τα δρομάκια που περάσαμε πριν, που είχε τα παλιά κτίρια ιταλικής εποχής και στυλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι κάποτε ήταν ένα πάρα πολύ προσεγμένο νησί. Και είναι κρίμα που το έχουν αφήσει λίγο, το έχουν παραμελήσει λιγάκι. Και είναι πολύ κρίμα γιατί φαίνεται ότι έχει ζωή. Δηλαδή, άμα το προσέξουν, είναι πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που κάνει ζέστη, εγώ χθες που κοιμήθηκα, ας πούμε, είχα να κοιμηθώ τόσο άνετα πολύ καιρό. Τώρα δεν ξέρω για τους άλλους που με ακούγανε. Αν δεν σ' άκουγε κανείς. Εγώ τον άκουσα.
Ναι, και εγώ τη λέω. Ελάχιστα, ελάχιστα. Γιατί είχαν δύο πόρτε κλειστέ. Ότι άκουγα ή μηχανάκι από μακριά. Κάποιο πατζούρι που δυσκολεύει, ρε παιδί μου, σηκώνει με τη ρόδα το πατζούρι. Είμαστε στην Κέρκυρα, στο κέντρο της πόλης. Αυτό εδώ, όπως λέγεται το μέρος. Αυτό εδώ είναι ναυτήριο Ιταλικό. Πώς λέγεται? Ναυτήριο Ιταλικό. Λιστόν είπαμε. Πώς? Λιστόν. Λιστόν. Είμαστε στο Λιστόν. Βρισκόμαστε στο Λιστόν. Λιστόν. Ναι, δεν το ξέρεις. Για πες σουτζουκάδικο. Σουτζουκάδικο. Το έμαθα. Σουτζουκάδικο. Απλώνομαι λίγο. Θες να πιάσω ποδαράκι. Απλώνα. Μου δίνεις σε μήνυμα. Όχι, γιατί είπαμε. Θα είναι κακό και ας να καίμε μετά. Εδώ είναι πολύ χαλαρά. Πάρα πολύ χαλαρά. Φύση. Τζιτζίκια. Πόσα χρόνια έχεις ακούσει τζιτζίκια? Από χθες. Το σουβλάκι με την σάλτσα που έλεγε ήταν ωραίο. Δοκίμασε σάλτσα, εγώ δεν πήρα σάλτσα. Εγώ είχα αποφασίσει να πω ότι δεν θέλω σάλτσα. Αλλά ξέχασα. Και το ξέχασα. Αλλά τελικά μου άρεσε. Όχι, είχε, ήταν ωραίο. Ωραίο το νιώθω. Για να ενημερώσουμε λίγο τώρα τον κόσμο, τελικά ο Πέτρος μπήκε στην Ελλάδα. Α, ναι, το φοβόμαστε. Το θέμα είναι αν θα βγει. Ναι, γιατί όταν βγήκαμε, είχε λίγο πάψη. Αν δεν βγεις, άξιζε ρε φίλε. άξιζε ρε πούστη. Γιατί ρε φίλε, πέρασαμε καλά. Να περάσω ωραία δηλαδή και να με το χαμίσουμε τελευταία μέρα. Πες βρε και να σε τέτοιο. Πρώτο θα κάνουμε καλύτερο content. Και θα τα έχω όλα στο βίντεο. Και μετά εγώ φυλακή και συνομιλία. Εντάξει, φαντάσου ρε φίλε το βίντεο πόσο ώρα θα βγει. Φαντάσου το λίγο. Κάνουμε σχέδια. Φίλε, αυτό συντάγαμε για πριν. Είναι πολύ σημαντικό ρε φίλε να έρθεις και να μην έχεις σχέδια ρε φίλε, να μην πας να κοιτάς. Να κάνεις γιόλο, ό,τι σου έρθει εκείνη την ναι, ώρα. Ναι, αυτό, δηλαδή να μην πας, να προλάβεις να δεις το μουσείο, να προλάβεις να δεις αυτό, να προλάβεις να δεις αυτό και τρέχεις ρε φίλε και στην τελική δεν χαλαρώνεις. Δεν χαλαρώνεις και γυρνάς πίσω και είναι πιο άδειες οι μπαταρίες. Ενώ σήμερα που ήμασταν σιγά σιγά και αν προλάβουμε, ήταν ωραία ρε φίλε. Ήταν ωραία. Ναι. Θέλετε να πείτε ένα γεια? Στην κάμερα. Στην κάμερα. Καλά. Δεν πειράζει. Δεν είμαι καλή μου τις κάμερες, δε. Καταρχάς είστε όμορφη. Καταρχάς εντάξει, άσχετο αν είμαι όμορφη. Ο όμορφος άνθρωπος καταρχάς δεν φαίνεται μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Σίγουρα, απλά μέσα στο φακό νομίζω ότι βγαίνει η φωτογραφία η ψυχή μου και όχι το πρόσωπό μου. Μα φαίνεται να έχετε ωραία ψυχή. Έχω ωραία ψυχή, αλλά βγαίνω αγριεμένη. Φαντάζομαι στο γάμο μου δεν έχω φωτογραφίες από το γάμο. Δεν ήθελα καν να με τραβάνε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Τελείωσα και αυτή την πείρα. Άλλα, γεια μας. Είχα πάει πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα σεμινάριο με τη δουλειά μου. Ήτανε διήμερο. Θα καθόμασταν δύο, τέλος πάντων. Όχι, κοιμηθήκαμε ναι, δύο βράδια στο ξενοδοχείο. Ναι. Η καθαρίστρια που ερχόταν να σου αλλάξει τα σεντόνια, ερχόταν να το κάνει με ένα τέτοιο ύφος, που λες της χρωστά όλη μου τη ζωή, ρε.
ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Το γνωστάς εκεί. Κάνε καλά. Τελείως, δηλαδή, τελείως διαφορετικό vibe από τη συγκεκριμένη κυρία. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αυτή είναι η δικιά μου. Και η δικιά μου είναι. Την τελείωσε. Έλα, δεν μιλήσεις ψέμα. Τραβά και η κάμερα, μιλήσεις ψέμα τώρα. Την τελείωσε, αυτή είναι η πρώτη μου και οι δύο δικές σου είναι εκεί. Έλα, τώρα μιλήσεις μαλακές. Πιέσε τώρα, τι να σου πω, άντε. Τι θα καταλάβεις, την ήπια. Ρε, με ένα μπεκρύ που έχω βλέξει. Μου πήγε και τις μπύρες, ρε. Λοιπόν, αν δεν πει αυτό εδώ στο στόμα σου, θα μας πιάσει η αστυνομία. Ο στρατός. Λοιπόν, πάμε. Αν μπει δεν μας πιάνει. Αν μπει δεν μας πιάνει. Πάμε. Έλα, μπρο, το είπα τώρα. Το φάγες. Θα σωθούμε. Άρα μαλάκα, να ρεχαλίζω να τραβήξα κάτω να μου πιάνω. Θες να τραβήξω την πέση. Νιώθεις ότι σε πιέζω. Όχι. Φύγα από πού στην Μια σάξη. Αυτά είναι. Ωραία. Να βοηθήσω. Να σκουμπήσω το πάνω. Θέλω να πάω τον θείο μου. Αργείτε. Γεια. Γεια σας. Γεια, Κριστή. Μόλις ήταν το ρούχο γυμνό, χάσατε. Τι λέει. Τι λέει. Εντάξει, έγινε και κυρίως. Κοίτα εδώ τι πήρε. Αποκλείεται. Φυσικά είναι εδώ πέρα. Όχι. Θα παίζω κάθε κυρία και μαζί. Αποκλείεται. Θε να βγούμε αυτή τώρα έτσι να κάνουμε διαφήμιση όλου. Λέγε πε μου, θέλει. Νομίζει κολλώνω. Όχι, με θέλω. Μην με πιέζει. Συγγνώμη. Με έχει φτάσει τα ουριά μου εσύ. Εγώ δεν είπα. Κουνούπια. Έχει αγοραστεί από Άραβες και σύντομα θα γίνει Ντουμπάι. Θα έχει μέσα στο νερό και θα έχει μέσα στο νερό μικρά σπιτάκια κτλ. Λωτά. Δεν ξέρω πώς. Λωτά, ναι. Την αφήνουν ελεύθερη έτσι ώστε να προσελκύσει τα αρσενικά. Όταν προσελκύσει τα αρσενικά, εμείς τη βλέπουμε γιατί βγαίνει στην επιφάνεια. Okay. Και, ναι, και έρχονται, κάθονται όλοι εδώ στο καφενιδάκι και μόλις τη δουν ένα επιπλέον στην επιφάνεια με κάποιο άλλο ψαράκι, γκομενάκι, τη φέρνουμε κοντά σιγά σιγά, γιατί άμα την τρομάξουμε θα φύγει και το αρσενικό. Και έχουμε ένα μεγάλο δίχτυ, το οποίο κυκλικά έχει βαρύδια. Και τη φέρνουμε κοντά σε έκταση που να μπορούμε να την πιάσουμε, πετάνε το δίχτυ, πιάνουν το αρσενικό, το σκοτώνουν για το ψάρι, γιατί το ψάρι θέλουμε. Και ξαναφύρουν το θηλυκό ελεύθερο, έτσι ώστε να ξαναφέρει και άλλα γκομενάκια. Α, τη λούγκρα! Ναι, ακριβώς. Αυτό ήθελα. Ναι. Οπότε έτσι πιάνουν γαλάρια. Αυτά είναι τα αρσενικά. Η μπάφα. Η μπάφα. Η θηλυκιά μέσα έχει ένα τεράστιο αυγό. Αυγό. Το αυγοτάραχο. Ναι. Και όταν κάνει τη δουλειά τη, γιατί είμαστε άνθρωποι. Όταν πλέον κάνει τη δουλειά της και φέρει τα αρσενικά και δεν φέρνει άλλο πια έλεος, τη σκοτώνουμε. Άκου να δεις. Άμα δεν σταματήσει να είναι γκόμενα, και όταν δηλαδή, τη σκοτώνουμε, τη παίρνουμε και το αυγό. Κρίμα. Το οποίο υπάρχει μια διαδικασία που το αποξηραίνεις με αλάτι. Έχω τρομοκρατηθεί. Και αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ναι, και πανάκριβο. Και πανάκριβο σίγουρα θα είναι. Είναι το αυγοτάραχο. Γιατί είναι μία φορά του χρόνου. Αυτά με αυτά. Αλλάζουμε. Κάνω πριβέ. Αλλάξιμο ρούχων. Το κάνω καλά, Πέτρο. Yeah. Σπύρο. Ο Σπύρος δεν χαρακτήρα. Ο καλύτερος VIP που γεια σου, ρε Σπυράκος. Λοιπόν, τώρα θα... Άσε το κι άλλο. Η κάμερα!
κάμερα εκεί. Χάι, τι κάνετε. Αν η προσωποποίηση του του Καντέμι. Όλα είναι μάταια, δεν αξίζει τίποτα, είχε πρόσωπο, θα ήταν αυτό εδώ. Μην κουνιέσαι λίγο να το πάρουμε λίγο καλά. Μισό, πρέπει να το φτιάξω λίγο, πρέπει να καταλάβει το κοινό γιατί πρέπει να μιλάμε. Περίμενε. Αυτό. Τέλειος. Κοίτα λίγο την κάμερα ευθεία. Σαν ταυτότητα. Αυτό, μην γελάς. Και δείξε τα συναισθήματά σου στην κάμερα με το βλέμμα σου. Όπως με δείξε εμένα. Και σπάει την κάμερα. Πήραμε δύο βιβλία έτσι να διαβάσουμε τώρα στις διακοπές. Ναι. Έτσι, να περνάει η ημέρα. Όρουκο, κούγια οφειλέ. Οφειλέ, γεύχε. Ουγιορκία. Γιατί φοράξε εσύ. Όσπυρο, κούγια οφειλέ. Κάτω από το κρεβάτι. Για τσέκατε. Όχι, δεν είναι. Στην τουλάπα. Ούτε στην τουλάπα. Σε που πόρτα, κοίταξες. Όχι. Ρε εσείς πού είναι το σφυράκι. Τσάβαλα τα γυαλιά μου να βλέπω. Να βλέπεις καλύτερα. Ανάτι ρε. Είναι πίσω από την κουρτίνα. Τα ξαναδίδαμε πριν ποτέ. Όχι, εκεί ήσουν. Ήμουν εδώ. Φίλε, τι ήρεμα που είναι τώρα. Είδες, αυτό χρειαζότανε. Ναι, μα έλεγα, άμα θέλουμε να την ερεμούμε αυτό, θα βγάλει κάμερα. Ούτε βρίζει, ούτε νευριάζει. Δεν σκέφτηκα να βρίσκεται με την τυροπιτούλα. Αλλά άμα εξαφανιστεί η κάμερα, μετά τι θα κάνουμε. Κάτι είπε τώρα ο Σπύρος. Όρουκο. Ω, φίλε. Κουγέμι. Κουγέμι, είπε. Εντάξει, καταγγελίτσα. Αλλά δεν τον τράβηξα. Θα πω εδώ πριν αρχή, μιας και... Εγώ το είπα ότι είναι καλύτερα, αλλά δεν πολύ ωραία εδώ. Ναι, απλά δεν ήξερα ότι θα έχει συννεφιά και εγώ δεν μπορώ να κάτσω σε ήλιο. Αλήθεια. Ναι. Wow. Αλλά άρα για... Να βάλουμε τον ήχο από πίσω, ξέρεις, και καλά καμπλιάρεις.
Κάνε λίγο ότι δεν υπάρχει κάμερα, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Όχι, τον έμπαινα, είδα τη γυριά μου. Γιατί το έκανες αυτό. Κοιτάνε την μπάλα, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός τώρα, τους πήρε την μπάλα. Την μπάλα. Ή όχι, δεν θα γίνει χαμός. Τι! Αυτό τι χαρά τους. Πάμε! Αυτό ήταν το ταξίδι μας στη Κέρκυρα. Αν κάτι έμαθα αυτές τις μέρες, είναι να πάψω να κρύβομαι από τους φόβους μου και να φεθώ στην αλλαγή και στο άγνωστο. Η μεγάλη τραγωδία της ζωής δεν είναι ο θάνατος, αλλά αυτό που επιτρέπουμε να πεθάνει μέσα μας όσο ζούμε, είπε ο Νόρμα Καζίντς. Έτσι νιώθω όλο αυτό το τελευταίο καιρό που είχα εγκλωβιστεί και δεν έκανα ούτως αυτό που ήθελα, με φόβο την αποτυχία και την κριτική των γύρων μου. Αυτό το μήνυμα είναι από μένα προς εμένα. Μην ζήσεις τις καλύτερες ώρες της ζωής σου στην αίθουσα αναμονής. Ρίσκαρε και πόνεσαι. Μην μείνεις όμως στην αδράνεια.